κλήρωση μέχρι και πέρυσι. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που εισήγαγε νέα ήθη στην Eurovision η Σουηδία, αν θυμάμαι καλά. Και αποφάσισαν ότι ο σκηνοθέτης, και έχουν δίκιο, για καλύτερη ροή του σοου, για να μην μαζεύονται από την κλήρωση πολλές μπαλάντες, πολλά μπιτάτα, θα τα διαλέγει πώς θα τα βάλει τα τραγούδια. Παίζει ρόλο αυτό. Πολύ, πολύ μεγάλο. Πάρα γιατί? Πολύ μεγάλο. Παίζει δηλαδή μεγάλο ρόλο γιατί. Τι ώρα ξεκινάει η Eurovision? Είναι αυτό για τον τηλεθεατή. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν συμμετείχα, επειδή εγώ στην Eurovision είχα σαν στιχουργό μία επιτυχία και μία αποτυχία. Το 2008 η επιτυχία με την Καλομήρα, το 2007 η αποτυχία με το Κομψή Κομψά με την Ευρυδίκη και το Δημήτρη Κοργιαλά. Όταν φεύγαμε για το Ελσίνκι με Ευρυδίκη και Δημήτρη Κοργιαλά και είδα ότι έχουμε κληρωθεί να διαγωνιστούμε τρίτη σε έναν ημιτελικό τότε με 28 χώρες. Είπα άντε πήγαινε για το ταξίδι και ετοιμάσου. Γιατί, γιατί. Γιατί είναι πολύ νωρίς και ακολουθούν μετά άλλες 25 χώρες και είναι πολύ πιθανό να ξεχάσουν. Ρε, παιδί μου, την πολύ Ελλάδα. Πιθανό. Η καλύτερη θέση για σένα ποια είναι, ποια είναι από η ιδανική, την δηλαδή, 15η και μετά. 15η προς 25η. Εμείς τι κληρωθήκαμε, κληρωθήκαμε στον πρώτο. 10η. Βέβαια έχουμε τόσο δυνατή συμμετοχή φέτος που πιστεύω δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Θέλεις τώρα να πάμε να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης ο Παυλιδάκης.